Η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι αποκαρδιωτική. Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο καταγράφηκαν περισσότερα από 307.000 κρούσματα παγκοσμίως. Η Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού στην Ευρώπη εκτιμάει ότι τα χειρότερα είναι μπροστά. Θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα δούμε μεγαλύτερη θνησιμότητα. Την ίδια ώρα, σχεδόν 6 εκατομμύρια μαθητές επιστρέφουν στα Φρανία στην Ιταλία. Οι μάσκες κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν είναι υποχρεωτικές αν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Είναι υποχρεωτικές όμως σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες και κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Στα parte, dovrete impegnarvi a rispettare le regole di cautela che vi consentiranno di tutelare la vostra salute e la salute delle persone chiamate. Για τρεις εβδομάδες κλείνει και πάλι το Ισραήλ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου απαγορεύει την κυκλοφορία σε απόσταση πάνω από 500 μέτρα από τον τόπο κατοικίας. Κλείνουν τα εστιατόρια, τα σχολεία, οι χώροι λατρείας και τα μη απαραίτητα καταστήματα. Πρόκειται για την πρώτη χώρα που επανέρχεται σε καθολικό lockdown μετά την σταδιακή άρση των μέτρων την περασμένη άνοιξη. Από σήμερα ξεκινάει ο περιορισμός των συναθρήσεων στους 6 μόλις πολίτες στη Μεγάλη Βρετανία. Με τον δείκτη μετάδοσης Ρο-0 διπλασιάζεται περίπου κάθε εβδομάδα, γιατροί και νοσηλευτές στη χώρα θεωρούν σίγουρο ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού μέσα στους επόμενους 6 μήνες, σύμφωνα με έρευνα της Βρετανικής Ιατρικής Ένωσης. We've been very prepared to move quickly where necessary and where the evidence points us. Αγνοώντας για ακόμη μια φορά τις συστάσεις των ειδικών, ο Αμερικανός Πρόεδρος πραγματοποιεί προεκλογική συγκέντρωση με χιλιάδες συμμετέχοντες σε κλειστό χώρο στην Νεβάδα. Στην πολιτεία που οι συναθρήσεις άνω των 50 απαγορεύονται. It's been fantastic. We've had nothing but positivity. Our staff look forward to the day that the dog comes to visit. Ειδικά σκυλιά θεραπευτές επισκέπτονται τακτικά γιατρούς και νοσηλευτές που παλεύουν με τον COVID-19 στη Βικτόρια της Αυστραλίας. Με τη βοήθεια των εκπαιδευμένων αυτών σκυλιών, οι γιατροί στις εντατικές της πολύπαθης πολιτείας ξεπερνούν το στρες και την πίεση που βιώνουν καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον φωνικό ιό.